Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα. Μια ορολογία την οποία την είχα υπόψη μου, αλλά δεν ήξερα τόσο πολλά πράγματα για αυτήν. Αλλά η φίλη που μου στείλε τόσο την επιστολή σου και το άρθρο που θα σας διαβάσω μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω περισσότερα πράγματα. Pick Up Artists, PUA. Πάω κατευθείαν να διαβάσω το mail της φίλης. Κυρία Θέκλα, γεια σου. Είμαι μια χωρισμένη μητέρα 37 ετών με ένα κοριτσάκι το οποίο βρίσκεται στην πρώτη σχολική ηλικία. Πρόσφατα διάβασα ένα άρθρο που αφορά μια μεγάλη κατηγορία ανδρών. Άλλοι είναι συνειδητά έτσι που μετά κάνουν ghosting και οι άλλοι είναι κατηγορία που οργανωμένα με τον όρο PUA, που είναι τα αρχικά για τις λέξεις στα αγγλικά Pick Up Artists, οι καλλιτέχνες του καμακίου θα έλεγα, προσπαθούν να ρίξουν γυναίκες για σεξουαλική συνέβρεση, να τις μειώσουν και μετά να προχωρήσουν σε ghosting. Στόχος είναι να ρίξουν όσο πιο πολλές γκόμενες εντός εισαγωγικών και να κάνουν φυσικά σεξ. Σου παραθέτω ένα άρθρο σχετικά, θα διαβάσω το άρθρο στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί, λέει η φίλη, ότι δεν φτάνουν ήδη τα κοινωνικοπολιτικά που μαστίζουν την Ελλάδα και την Κύπρο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και γελίους με ένα σωρό διαταραχές. Sick, έτσι όπως τα γράφει η φίλη, δική της άποψη. Ανησυχώ σαν γυναίκα και σαν μητέρα για το τι θα αντιμετωπίσει η κόρη μου σε ίσως μια δεκαετία. Είναι ένα θέμα που αξίζει να ασχοληθείς. Να ανεβάσεις ένα vlog σχετικό με το θέμα. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να προστατευτούν δυστυχώς και από άνδρες που έχουν σαν χόμπι να σπάνε την όποια αυτοεκτίμηση μας που έχουμε χτίσει με κόπο όλα αυτά τα χρόνια στο βωμό της εμπορικότητας και την εξαθλίωση και στην εξαθλίωση του ανθρώπινου γένους. Σου στέλνω και μια φωτογραφία μου για να δεις ότι είμαι πραγματικό πρόσωπο με πραγματικούς προβληματισμούς. Ή ότι είσαι πραγματικό πρόσωπο είσαι και ότι έχεις πραγματικούς προβληματισμούς έχεις. Και προγραμματισμούς προφανώς έχεις, γιατί όλοι μας έχουμε κοινωνικούς προγραμματισμούς. Πάω τώρα να διαβάσω το άρθρο που μου έχει στείλει φίλη, το οποίο είναι από την ιστοσελίδα bovary.gr και έχει τον εξής τίτλο: το αποτυχημένο φλερ των ανδρών που αυτοαποκαλούνται Pick Up Artists, PUA. Η τεχνική που υποτίθεται ρίχνει τις γυναίκες και γιατί δεν έχει εξαφανιστεί ακόμη. Το άρθρο το έχει γράψει η Μαρίνα Καρποζήλου και έχει δημοσιευτεί 2 Ιουλίου 2021 στην ιστοσελίδα bovary.gr. Θα σας βάλω το link του άρθρου στην περιγραφή του βίντεο. Γράφει λοιπόν η Μαρίνα Καρποζήλου: «Δεν φορούσα στα χέρια μου τίποτα, ούτε βραχιόλι, ούτε δαχτυλίδι, ούτε καν ρολόι. Αν βέβαια φορούσα ρολόι, θα το έχω κοιτάξει γύρω στις 18.529 φορές και θα αναρωτιόμουν από μέσα μου, μήπως έχει χαλάσει, γιατί η ώρα περνάει τόσο αργά». Το ραντεβού λοιπόν όδευε άδοξα προς το τέλος του, όταν ξαφνικά μου είπε: «Α, για να δω, δεν φοράς καθόλου κοσμήματα, ε?» και μου έπιασε το χέρι. Ήταν λες και είχε έτοιμη την ατάκα: «Α, τι ωραίο αυτό που φοράς», σεταρισμένη με το πιάσιμο χεριού. Και δεν θα άφηνε την προβαρισμένη κίνησή του να πάει χαμένη, για κανέναν λόγο, σίγουρα όχι εξαιτίας των αφαιρετικών στυλιστικών μου επιλογών. Περιέγραφα τη σκηνή στις φίλες μου και εκεί που σχολιάζαμε την αψυχολόγητη κίνησή του, η Κατερίνα μου άνοιξε τα μάτια. Παίζει να θεωρεί τον εαυτό του pick-up artist. Την κοίταξα ερωτηματικά. Το 2015, όταν δηλαδή η θεωρία των pick-up artists επιχείρησε για πρώτη φορά να γίνει πράξη και στην Ελλάδα, εγώ μάλλον κοιμόμουν. Αν και εσείς κάνατε το ίδιο, τότε να σας ενημερώσω πως πρόκειται για μια θεωρία που υποτίθεται ότι διδάσκει σε άντρες πως να ρίχνουν εντός αγωγικών γυναίκες, PUA. Ας κάνουμε όμως πρώτα μια μικρή ιστορική αναδρομή, γιατί όπως κάθε κακή ιδέα, έτσι και αυτή δεν γεννήθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη. Για αρχή, το 1970 κυκλοφόρησε το βιβλίο του Eric Weber με έναν τίτλο που δεν άφηνε και πολλά περιθώρια περιερμηνίας: How to pick up girls, πως να ρίχνεις κορίτσια. Ακολούθησε το 1987 η ρομαντική κομεντή The Pick Up Artist με τη Molly Ringwald και τον Robert Downey Jr.
ο όρος pick up μπορούμε να πούμε πως πλέον είχε εδραιωθεί. Το 2005 έχουμε την κυκλοφορία ενός ακόμα βιβλίου, το οποίο όχι μόνο βρέθηκε στη λίστα των New York Times με τα best sellers, αλλά έχει χαρακτηριστεί και ως η βίβλος των PUA. Πρόκειται για το The Game, Penetrating the Secret Society of Pickup Artists, του Neil Strauss. Αυτό είναι το βιβλίο How to Pick Up Girls από τον Eric Weber. Η όλη θεωρία υποτίθεται ότι βασίζεται στον νευρογλωσσικό προγραμματισμό NLP και οι ακόλουθοι του κινήματος εντός αγωγικών, αν μπορούμε να το ονομάσουμε ως τέτοιο, ισχυρίζονται ότι έχουν εντοπίσει το πώς συνδέονται μεταξύ τους οι νευρολογικές διεργασίες, η χρήση της γλώσσας και τα εμπειρικά συμπεριφορικά πρότυπα. Επειδή όμως ήδη με είχε κουράσει το περιτύλιγμα, μπήκα να διαβάσω τι ισχύει στην πράξη και να κρίνω αν έστω και κάτι από όλα αυτά θα μπορούσε να μου φανεί ελκυστικό. «Δεν υπερβάλλω καθόλου», λέει η Μαρίνα Καρποζήλου, που είναι συντάκτης του άρθρου στο Bovary.gr, λέγοντας πως οι συμβουλές που βρήκα προς τους επίδοξους καζανόβες ήταν όλες μα όλες εξίσου τραγικές. «Να είστε», λέει, «απαθείς, να προσέχετε τη στάση του σώματός σας και να μην της δείχνετε πολύ ενδιαφέρον, να μην γέρνετε δηλαδή προς το μέρος της. Να προβάλλετε το πόσο ευχαριστημένος και πετυχημένος είστε στη δουλειά. Να μην τις κάνετε χατήρια, αλλά να διατηρείτε τον εγωισμό σας. Το τραγικότερο είναι πως όλες αυτές τις επιτηδευμένες συμπεριφορές νιώθω πως πράγματι τις έχω συναντήσει σε συναναστροφές μου, μόνο που τις έχω μεταφράσει ως απροσάρμοστες και όχι ως διάθεση για φλιρτ. Φαντάζομαι πως και εσείς σε κάποια φάση της ζωής σας γνωρίσατε έναν τύπο που έκανε ή είπε κάτι από τα παραπάνω και μετά σας άγγιξε και εσείς σκεφτήκατε από πού προέκυψε τώρα αυτό. Για παράδειγμα, χωρίς να πει απολύτως τίποτα, σας έφτιαξε τα μαλλιά, δήθεν πως τα διορθώνει. Τώρα τουλάχιστον ξέρουμε πως αυτές οι συμπεριφορές ανήκουν σε χειρίδιο χρήσης και πως εκτός από τις γενικές οδηγίες υπάρχουν και πολύ πιο συγκεκριμένες, όπως αυτή που λέει ότι αν δεις μια κοπέλα έξω σε ένα μπαρ, να μην περιμένεις να εδραιώσετε μια οπτική επαφή, αλλά να πας κατευθείαν προς το μέρος της και να της μιλήσεις. Εδώ υπάρχει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο σχετικά με το opener. Το πώς να ανοίξεις δηλαδή τη συζήτηση που υπαγορεύει τι να πεις και τι να μην πεις. Ουσιαστικά, έχουν γραφτεί σελίδες επί σελίδων που λένε ακριβώς το ίδιο με άλλα λόγια. Δηλαδή, το ρηξικέλευθο, πες της κάτι ενδιαφέρον. Και επειδή όπως φαίνεται κάποια στιγμή οι pick-up artists έπρεπε να εξελίξουν τις τόσες αρετές τους, διαβάζω πως το 2007 ήρθε στο προσκήνιο μια νέα προσθήκη στη θεωρία τους. Πρόκειται, ακούστε, για τη μέθοδο του μυστηρίου. Θυμάστε που σε κάποια vlogs λέγαμε για τους μυστήριους τύπους που έχουν το απλανές ύφος της αγελάδας. Να τα μας, από εγχειρίδιο προφανώς βγήκα. Και εμπνευστής της μεθόδου του μυστηρίου είναι ο Eric von Markovic, συγγραφέας του βιβλίου με τον προσβλητικό και σεξιστικό τίτλο «The Mystery Method, How to Get Beautiful Women into Bed». Η μέθοδος του μυστηρίου, πώς να πάρετε όμορφες γυναίκες στο κρεβάτι, πώς να ρίξετε όμορφες γυναίκες στο κρεβάτι. Η θεωρία του λοιπόν υποτίθεται πως χωρίζεται σε τρία στάδια: τη δημιουργία έλξης, τη δημιουργία άνεσης και της αποπλάνησης. Κάθε ένα από αυτά τα στάδια περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές, όπως τις αποκαλεί. Η πιο διαδεδομένη και αμφιλεγόμενη από αυτές είναι το nagging. Η κεντρική ιδέα του nagging είναι ότι υπονομεύει την αυτοπεποίθηση του συνομιλητή και τον κάνει να θέλει την έγκρισή του. Να σκύβει τον λαιμό του, δηλαδή, να σκύβει το κεφάλι. Για παράδειγμα, το να σου πει ο άλλος «ωραία νύχια» δεν είναι όμως αληθινά, Υποτίθεται πως θα σε φέρει σε θέση να απολογηθείς και να θελήσεις να το αποδείξεις πως έχεις ωραία νύχια. Βραχυκυκλώθηκες κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και γιατί η αγένεια θεωρείται πλέον τεχνική φλερτ. Και ακόμα περισσότερο, δεν μπορώ να χωνέψω ότι αυτή η τεχνική φλερτ διδάσκεται σε σεμινάρια. Και αυτή η σκέψη γέννησε το επόμενο ερώτημα. Τι άραγε ισχύει στη χώρα μας? Επικοινώνησα με ελληνικές ακαδημίες εντός εισαγωγικών, όπως αποκαλούνται, οι οποίες διαφημίζουν στα sites τους ότι μπορούν να βοηθήσουν τους άνδρες ώστε να φλερτάρουν και αποτελεσματικά.
Καμία όμως από αυτές δεν ήθελε να συσχετιστεί με τον όρο pick-up artist, καθώς όπως μου εξήγησαν, θεωρούν πως η συγκεκριμένη μέθοδος σου μαθαίνει απλά 5 ατάκες προσέγγισης, ενώ ήδη αυτοί που έχουν τις ακαδημίες flirt, στοχεύουν σε μια πιο ολιστική αυτοβελτίωση των μαθητών τους. Ταυτόχρονα βέβαια στο υλικό που ανεβάζουν βρήκα αναφορές στους pick-up artists, αλλά και πολλά άρθρα ή βίντεο που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως μια ενιαία μάζα με κοινά χαρακτηριστικά. Τύπου σε όλες τις γυναίκες αρέσει ο ευθορματισμός ή οι γυναίκες έχουν τη φυσική τάση να μας τεστάρουν, αλλά και άρθρα στο οποίο υποβόσκει η ιδέα πως η γυναίκα κατά βάθος θέλει αλλά δεν ξέρει ότι θέλει. Τι κάνεις όταν της αρέσεις αλλά στο παίζει δύσκολη ή πώς να κάνεις μια κλειστή γυναίκα να γίνει δεκτική στο φλερτ. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς που βγάζουν τους μαθητές τους σε μπουλούκια να την πέσουν σε κοπέλες στην Ερμού, μου είπε ένας από τους συνομιλητές μου. Για 2 δευτερόλεπτα σκάλωσα. Ύστερα θυμήθηκα ότι πριν από 10 μέρες περπατούσα με μια φίλη μου στην Ερμού. Καθώς τρίβαμε σε ένα στενό, μας πλησίασαν 2 νεαροί γύρω στα 20. Ο ένας μου απίφθινε τον λόγο και μου είπε τον λένε Γιώργο. Α, μάλιστα, είπα αμήχανα, για να λάβω την απάντηση, ναι, ναι, σε είδα και μου άρεσες, αλλά δεν πρόλαβα να σε μαζέψω. Το επόμενο δευτερόλεπτο με τη φίλη μου είχαμε διαχτινιστεί όσο πιο μακριά, ενώ ο νεαρός φώναζε από πίσω, έλα, έλα, συγγνώμη, λάθος λέξη. Γιατί τι έλειπε από τις ζωές μας, ένας ακόμα φέρελπιστ pick-up artist. Προσπαθώντας να καταλάβω ακόμα περισσότερο αυτό το άγνωστο σε μένα σύμπαν, διάβασα άπειρες συζητήσεις, forums, αλλά και blogs. Σε ένα από αυτά, οι άντρες μοιράζονταν τις εμπειρίες τους με τις γυναίκες, αναφερόμενοι σε αυτές με τη βαθμολογία της εξωτερικής τους εμφάνισης. Δηλαδή δεν έλεγαν η Μαρία, έλεγαν η 6,5. Και ενώ αυτή είναι η αντιμετώπιση τους προς το άλλο φύλο, μετά κλαίγονται στα σχόλια γιατί δεν προχωράνε οι επικοινωνίες και οι σχέσεις τους. Πραγματικά όμως, γιατί άραγε, μα απορώ. Θα έλεγα πως δεν ξέρω τι φταίει και οι άνδρες δεν μπορούν πολύ απλά να αντιμετωπίσουν τις γυναίκες ως αυτόνομες ανθρώπινες υπάρξεις. Θα ήθελα να μην ξέρω γιατί νομίζουν πως χρειαζόμαστε οδηγίες χρήσεως, λες και είμαστε κατασκευασμένες από κάποιο εξωγήινο λογισμικό. Θα ήθελα να έχω πλήρη άγνοια γιατί φοβάμαι πως θα γίνω γραφική δίνοντας τη λύση στα υποτιθέμενα αυτά ερωτήματα, αλλά τι να κάνουμε, δεν φταίω εγώ. Για άλλη μια φορά, φταίει η πατριαρχία. Αν λοιπόν θέλουν να λύσουν ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα, όπως νομίζουν ότι είναι η γυναικεία ψυχολογία, ας κάνουν πρόβα και ας λύσουν πρώτα τα ζητήματα σεξισμού τους. Αν μη τι άλλο θα τους δώσει πολύ υλικό για το τι θα συζητήσουμε την επόμενη φορά που θα βρεθούμε. Αρκεί να μην είναι στους παραδρόμους της Ερμού, δηλαδή κάπου έλεος. Αυτό είναι το άρθρο της Μαρίνας Καρποζήλου, το οποίο έχει δημοσιευτεί στον Bovary.gr και έχει τίτλο «Το αποτυχημένο φλερ των αντρών που αυτοποκαλούνται pick-up artists». Και τώρα ήρθε η ώρα να σχολιάσω αυτά που μου ζήτησε η φίλη να σχολιάσω, τα οποία έρχονται σε, έτσι με έναν τρόπο, σαν να και το είχα επιλέξει, έρχονται να συμπληρώσουν κενά που έχουμε αφήσει από τα προηγούμενα vlogs και τις προηγούμενες συζητήσεις. Έρχονται να συμπληρώσουν και την χθεσινή ίσως συζήτηση και την προχθεσινή. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το κίνημα των pick-up artist, αυτή η νοοτροπία ότι ένας άνδρας δεν μπορεί να ρίξει γυναίκες γιατί δεν ξέρει πως λειτουργούν αυτά τα περίεργα πολύ σύνθετα όντα που είναι οι γυναίκες, οπότε πρέπει να τον διδάξει κάποιος, να το διδάξει μια ακαδημία φλερτ, να το διδάξει ένα βιβλίο που θα διαβάζει, να το διδάξει μια ταινία που θα παρακολουθήσει για το πώς να μιλάει στις γυναίκες για να τις ρίχνει. Μου έχετε ζητήσει πάρα πολλές φορές να μπω στη διαδικασία να παρακολουθήσω βίντεο ή υλικό που ανεβάζουν κάποιες ακαδημίες φλερτ για άντρες και να τα σχολιάσω. Δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, λόγω του ότι θεωρώ ότι εδώ στο κανάλι έχουμε μια συγκεκριμένη προσέγγιση των ανθρωπίνων σχέσεων, μια συγκεκριμένη προσέγγιση και του φλερτ μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις και δεν έχει κανένα νόημα να μπω και να σχολιάσω τη δουλειά άλλων ανθρώπων. Ο καθένας έχει τη δουλειά του, η δουλειά του μιλάει από μόνη της
Και αν κάποιος παρακολουθεί το κανάλι μας, άνδρας και ή γυναίκα, αν οποιοδήποτε άνθρωπος παρακολουθά το κανάλι μας, μπορεί να πάρει τα εφόδια, ούτως ώστε να μπορεί να κρίνει από μόνος του αν η φιλοσοφία, ο τρόπος σκέψης και η προσέγγιση των ανθρώπων και των ανθρωπίνων σχέσεων που έχουμε σε αυτό το κανάλι το ψυχοεκπαιδευτικό μπορεί να ταιριάζουν με προσεγγίσεις του στυλ πρέπει να ακολουθήσεις συγκεκριμένες οδηγίες, πρέπει να μπεις στερεότυπες εκφράσεις, πρέπει να κοιτάξεις τη γλώσσα του σώματος ή να μεθοδεύσεις τη δική σου γλώσσα σώματος, πρέπει με κάποια επιτίδευση να λειτουργήσει τους ώστε να ρίξεις μια γυναίκα στο κρεβάτι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι πειραματόζωα, είτε άνδρες είναι, είτε γυναίκες, είτε έχουν οποιοδήποτε φίλο, δεν είναι πειραματόζωα οι άνθρωποι γύρω μας. Οι άνθρωποι γύρω μας έχουν συναισθήματα, έχουν καρδιά, έχουν ψυχή και όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια έντιμη αντιμετώπιση. Το να παίζουμε παιχνίδια προκειμένου να τυλίξουμε έναν άνδρα ή να ρίξουμε μια γυναίκα στο κρεβάτι δεν μας τιμά. Το ξαναπώ. Το να παίζουμε παιχνίδια προκειμένου να τυλίξουμε έναν άνδρα ή να ρίξουμε μια γυναίκα στο κρεβάτι δεν μας τιμά. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι μόνο οι άνδρες που παίζουν παιχνίδια και οι γυναίκες παίζουν παιχνίδια. Ή παίζουμε ή παίζουν παιχνίδια. Είναι πολύ γνωστό τη σπάση ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν τη ζωή με ωριμότητα, με ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα, με συνέστηση ευθύνης, με σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους και υπάρχουν και άνθρωποι χωρίς φιλότιμο, χωρίς ενσυναίσθηση που θέλουν να χρησιμοποιούν τους άλλους. Οπότε το φίλο δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Κανένα. Άμα είσαι γυναίκα, μπορεί να μην έχεις στο μυαλό σου πώς να ρίξεις έναν άντρα στο κρεβάτι, μπορεί και αυτό να το έχεις στο μυαλό σου, μπορεί όμως να έχεις στο μυαλό σου πώς θα κάνεις έναν άντρα να σε παντρευτεί για να αποκτήσεις την κοινωνική έγκλη της παντρεμένης γυναίκας. Εξού και όρος μια γυναίκα να τυλίξει έναν άντρα, ο οποίος είναι σεξιστικός όρος να χρησιμοποιείται, υποθέτω. Τον χρησιμοποιώ όμως εδώ για σκοπούς κατανόησης των εννοιών τις οποίες προσπαθώ να αναπτύξω. Όπως δεν θα μας άρεζε μια γυναίκα να προσπαθεί να αντιλήξει έναν άντρα, να του λέει αυτά που θέλει να ακούσει ή να προσποιείται κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι προκειμένου να τον ξεγελάσει, να την πάρει στα σοβαρά και να την παντρευτεί, ενώ αυτή μπορεί να μην τον αγαπάει, να μην τον εκτιμάει και να τον επιλέγει γιατί έχει μια καλή δουλειά, γιατί έχει χρήματα κλπ. Κλπ. Ή γιατί έχει ξεμείνει και θέλει να παντρευτεί κάποιον οπωσδήποτε. Όπως δεν θα μας άρεσε αυτό να το κάνει μια γυναίκα, έτσι δεν πρέπει να μας αρέσει και ένας άντρας να παίζει με τις ευαισθησίες μιας γυναίκας, να τις κάνει στην ουσία ψυχολογικά τρίκ, να προσπαθεί να κάνει ψυχολογικά τρίκ σε εκείνη τη γυναίκα, προκειμένου να την κάνει να έχει προσδοκίες ότι θα έχουν κάτι περισσότερο από αυτή τη γνωριμία ή να ενεργοποιήσει πιθανόν κάποιες αντιδράσεις στη γυναίκα αυτή, ώστε αυτή η γυναίκα χωρίς να το καταλάβει να πέσει στην παγίδα του και να έχει για παράδειγμα σεξουαλική επαφή μαζί του, ενώ δεν θα το επέλεγε αν δεν την είχε κάνει trigger, αν δεν την είχε τσινίσει. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα διαβάζοντας το άρθρο της κυρίας Καρποζήλου για τους pick-up artists που κάνει την αναφορά στη βιβλιογραφία, ο σκοπός του pick-up artist είναι να κάνουν μια γυναίκα να αντιδράσει και να είναι στην αντίδραση και να προσπαθεί να τους πείσει για κάτι και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να ξεχάσει τι πραγματικά θέλει η ίδια και να αφαιθεί, να κατευθυνθεί από τα θέλω του άνδρα που την προσεγγίζει. Δηλαδή στην ουσία αυτές οι τεχνικές στο pick-up artist έχουν ως σκοπό να επηρεάσουν τις γυναίκες ούτως ώστε να μην βλέπουν τα δικά τους θέλω και να κάνουν τα θέλω των καμακίων που τις προσεγγίζουν και μάλιστα είναι και καμάκια σύγχρονης εποχής που βγαίνουν από διάφορες ακαδημίες ή δεν ξέρω εγώ τι. Σας ξαναλέω ότι δεν γνωρίζω ακριβώς το περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στις ακαδημίες. Το άρθρο γράφει η συντάκτρια του άρθρου ότι επικοινώνησε μαζί τους και ότι αυτοί αρνήθηκαν ότι αναπαράγουν αυτή τη θεωρία των pick-up artists. Η ίδια λέει ότι διαβάζοντας και βλέποντας κάποια βίντεο τους έχει παρατηρήσει ότι έχουν κάποια στοιχεία. Δεν μας ενδιαφέρει και δεν είναι αυτό το θέμα μας.
Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Τώρα, θα το πάρω λίγο στο πρακτικό, επί του πρακτέου, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, είτε από έναν άνδρα ο οποίος μας πλησιάζει προσπαθώντας να θολώσει τα νερά και χρησιμοποιώντας ψυχολογικά τρίκ προκειμένου να μας παρασύρει, να πάμε στο κρεβάτι μαζί του, να μας ρίξει στο κρεβάτι και μετά να μας παρατήσει και να πάει στους φίλους του και στην παρέα του και να πει «Τα έκανα και με αυτήν και το έκανα και με την άλλη και έχω πάρει πολλές». Και πώς μπορούμε να προστατευτούμε από γυναίκες οι οποίες προσπαθούν να μας ξεγελάσουν και να χρησιμοποιήσουν ψυχολογικά τρίκ προκειμένου να μας κάνουν να τις παντρευτούμε, εάν είμαστε άντρες κλπ. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ξεκάθαρη συμπεριφορά, οι οποίοι χρησιμοποιούν ψυχολογικά τρίκ, ψυχολογικά κόλπα, προκειμένου να μας κάνουν να ακολουθήσουμε τις δικές τους επιθυμίες και να ξεχάσουμε τις δικές μας. Κάνουμε ερωτήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις και στον εαυτό μας, αλλά και στο συνομιλητή μας, στο πρόσωπο με το οποίο συνδιαλεγόμαστε και φλερτάρουμε. Δεν παραμένουμε απαθείς να δεχόμαστε το φλερτ και να σκεφτόμαστε «Α, μήπως με θέλει αυτό το πρόσωπο, πώς μπορώ να κάνω αυτό το πρόσωπο να με θέλει, πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι θα με θέλει το πρόσωπο αυτό». Αυτές τις μέρες έχουμε μιλήσει, όπως είπα προηγουμένως, και σε άλλα vlogs, για την αναγκαιότητα του να βάλουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας προτεραιότητα και έπειτα την αναγκαιότητα έβρεσης ερωτικού συντρόφου ή την επιθυμία έβρεσης ερωτικού συντρόφου. Εδώ θέλω να πω ότι κάποιοι φίλοι σχολίασαν ότι εφόσον μας λες και μας ξαναλες και μας ξαναλες ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε υγιή σχέση με τον εαυτό μας, μια καλή σχέση με τον εαυτό μας και όχι τόσο το να έχουμε ερωτική σχέση, γιατί ανεβάζεις τόσα βίντεο blogs, τόσα vlogs που έχουν σχέση με τις ερωτικές σχέσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετές χιλιάδες βίντεο στο κανάλι, είναι πάνω από 3.000 τα βίντεο στο κανάλι και πολλά από αυτά τα βίντεο, ίσως τα περισσότερα, έχουν να κάνουν με τις ερωτικές σχέσεις. Ο λόγος είναι επειδή το ζητάτε. Επειδή οι περισσότεροι που στέλνετε email, οι περισσότεροι που αιτήστε ενός vlog, μιλάτε για τις ερωτικές σας σχέσεις, επειδή αυτές οι ερωτικές σχέσεις είναι αυτές που μας καίνε τους περισσότερους από εμάς ή το περισσότερο χρονικό διάστημα μας καίνε οι ερωτικές σχέσεις. Όμως στο κανάλι έχουμε και θέματα τα οποία είναι θέματα αυτοβελτίωσης. Υπάρχει ένα playlist με τον τίτλο «Θέματα αυτοβελτίωσης», το οποίο έχει πάρα πολλά βίντεο. Για να δούμε πόσα βίντεο έχει. Το playlist «Θέματα αυτοβελτίωσης» περιέχει 541 βίντεο. Είναι χρήσιμο να παρακολουθούμε, να παρακολουθήσουμε αυτά τα βίντεο. Παρακολουθώντας τα βίντεο τα οποία ανήκουν στο playlist, εμπεριέχονται στο playlist θέματα αυτοβελτίωσης, μπορεί να βοηθηθούμε προς την κατεύθυνση του να βελτιώσουμε τη σχέση με τον εαυτό μας και να καταφέρουμε να είμαστε πιο ψύχρεμοι, πιο ήρεμοι, πιο ατάραχοι και πιο προσεκτικοί σε μια νέα γνωριμία, ώστε να μην κινδυνεύουμε από απαταιώνες γνωριμιών, όπως pick-up artists, οι γυναίκες που προσπαθούν να τυλίξουν τους άντρες κλπ. Την αγάπη μου σε όλους. Φιλιά.